Έχει και μελομακάρονα. Ρούλι, μ' ακούς, λιποθύμησες. Μάρκο, καταστροφή, είδες τι γίνεται κάτω. Μάρκο, είπα. Έλα, ρε. Έχουμε προβλήματα. Ναι. Μεγάλα προβλήματα. Άντε. Η Γρία μετακόμισε σπίτι μας. Ο θείος Σπύρος δεν είναι θείος Σπύρος, αλλά θεία Σπυριδούλα. Η Ελένη με τα κορίτσια θα μας αγοράσουν βιβλία και ο μπαμπάς η κοσμάρα του. Να συνεχίσω. Φοβερά προβλήματα. Εγώ τι θες να κάνω? Έτσι θα το αφήσουμε. Εγώ λέω να είστε σπίτι μου μαζί με τα μελομακάρονα. Πολύ ωραία ιδέα. Τι λες, ρε? Γιατί, ρε, ωραίες ιδέες έχει ο χοντρός. Να εξαφανιστούμε, να τον κάνουμε να καταλάβει το λάθος του. Μικρέ, μαζέψου. Έλα, ρε Μάρκο, να ανησυχείς θέλουμε. Να ανησυχήσουν. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Γιατί έτσι θα τσεκάρουμε αν πραγματικά μας αγαπάνε. Μάρκο, ξύπνα. Δεν θέλουμε να μας αγαπάνε αυτές. Θέλουμε ο μπαμπάς να τις διώξει από το σπίτι. Ναι. Αυτό είναι. Να ανησυχήσουν, παιδιά, και να καταλάβουν τα πραγματικά τους αισθήματα. Πάμε. Τώρα μιλά σωστά. Μικρέ, πάμε. Εγώ θέλω να είναι σπίτι μας η Ελένη και τα κορίτσια. Ωραία, εσύ θα διαμαρτυρηθείς για το θείο Σπύρο, εντάξει. Και βέβαια. Γιατί δεν είναι σωστό να βάζει μέλι στο λουκουμά. Στο λουκουμά βάζουν ζάχαρη. Σωστά. Ελάτε, πάμε. Λοιπόν, αδερφέ, αύριο είναι παραμονή. Δεν μένει παρά να το γιορτάσουμε. Να φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε και από εδώ πάνε κι άλλοι. Ναι, από εδώ πάνε κι άλλοι, αλλά οι άλλοι από που πάνε, σαν και εμένα. Έλα, είπαμε, δεν είσαι, μην επιμένεις, δεν είσαι. Ναι, αλλά αν ήμουνα. Αν ήσουν, θα βλέπαμε τι θα κάναμε. Λοιπόν, μια και κλείνουμε νωρίς, λέω να πάμε στο σπίτι, να μαγειρέψουμε. Εσύ θα αναλάβεις τη γαλοπούλα. Είδες, το έχεις, δεν το έχεις, πάλι στη μαγειρική μέριξες. Όχι, το λέω επειδή μαγειρεύεις καλά, ρε, γι' αυτό. Ναι. Καλά, εντάξει, θα βάλω κάστανα, θα βάλω κουκουνάρι, θα βάλω δαμάσκηνα, σταφίδες. Καλά, σήκω, μην ξεχάσεις να βάλεις. Το πιάσε το υπονοούμενο. Πάμε! Τα κλειδιά μην ξεχάσεις. Τσιμπάει. Βέβαια, αυτός ο καναπές που με βάλατε είναι λίγο πολύ σκληρός. Τι να κάνουμε τώρα, αυτόν έχουμε. Δεν πειράζει, θα κάνεις και εσύ και πλάτη. Ήρθαν οι άνδρες. Γεια σας. Και είναι, ρε παιδιά, ποιος μετακομίζει? Βάλτε αυτή τη βαλίτσα στην αποθήκη. Κάτσε να την αδειάσει πρώτα, γιαγιά, και τη βάζουμε. Ποιος να την αδειάσει, εσύ τι κατάλαβες? Αυτό που κατάλαβες κι εσύ. Ας ετοιμαστούμε να φτιάξουμε τη γέμιση τώρα. Μην ανησυχείς, Βέθερε, είναι όλα έτοιμα. Μένει να μπει το πουλί στο φούρνο. Τι κάνεις, πουλάκι μου? Πουλί, Ελένη. Κάνει μπάνιο. Πόπο πολύ θα μείνει. Τελικά, μήπως καλύτερα είναι να είναι κανείς γκέι. Ορίστε. Τίποτα, κάτι δικό μου θυμήθηκα. Μωρό μου, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις, γιατί μετά θα σε ρωτήσω κι εγώ. Η μητέρα, η Ιφηγένεια, γιατί έφερε τη βαλίτσα της εδώ? Δεν έχει χώρο στο σπίτι της? Γιατί θα μείνει εδώ τις γιορτές. Α, πού εδώ? Στο σπίτι μας. Ναι. Γιατί, το δικό της συνήθως ήταν ένα παρακάτω. Ναι, αλλά νιώθει ανασφάλεια, είναι και η μελαγχολία των γιορτών. Α, και πού θα κοιμάται, στον καναπέ? Εξαρτάται, μπορεί και να κοιμηθεί στο κρεβάτι μας. Α, εντάξει. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το αν θα μου απαντήσεις με ειλικρίνεια για το κολλιέ. Το κολλιέ? Mm-hmm. Το κολλιέ. Ασορτή με το κολλιέ. Ίδια είναι. Από το ίδιο μαγαζί τα αγόρασες? Φυσικά, από το ίδιο μαγαζί. Το γνωστό μαγαζί που πουλάει το... Αμέθιστο. Ναι. Λέγεται το παράδεισο του αμέθιστο. Γιατί μου λες ψέματα, ε? Ποιος είναι ψέμα? Εσύ. Αφού το κολλιέ δεν τον πήρες εσύ. Τι θες να πεις, έδωσα πέρα. Δεν χοροϊδεύεις, Διονύση. Εντάξει, Ελένη, μου έχεις δίκιο. Λυπάμαι. Αλλά ήσουν πολύ ενθουσιασμένη. Mm. Θα ήθελα πολύ να το έχω κάνει εγώ αυτό το δώρο. Δεν ήθελα να σε απογοητεύσω. Μπράβο. Και μ' άφησες να πιστεύω όλο αυτόν τον καιρό ότι το έχεις κάνει εσύ. Και περιβανευόμουν αριστερά-δεξιά και έκανα σαν την ηλίθεια. Πήγε, σου αγόρασα μια μαλακία. Έχουν τρελαθεί όλες με το κολλιέ. Μέχρι και η μάνα σου μιλάει καλά για μένα. Αλλά κάθε φορά που πήγα να σου πω κάτι, μου λες πόσο καταπληκτικό σύζυγος είμαι, πόσο ευαίσθητος είμαι. Δεν ήθελα να σε απογοητεύσω, γι' αυτό δεν σου είπα τίποτα. Και τα σκουλαρικά γιατί μου τα πήρες? Τι είμαι εγώ, Ζουλού, Μαωρί, γυαλάκια, καθρεφτάκια και όλα ξεχασμένα? Δεν ξέρεις που έχεις μπλέξει, Διονύση. Δεν ξέρεις που έχεις μπλέξει. Δεν λογαριάζω αν είσαι μάγκας και βαρύς. Κι αν εκοροϊδέψες πολλές αληθινά, σε μένα όμως η μάγκια σου δεν περνά. Θα τα βρεις μαζί μου σκούρα, κι ας με παίρνεις για γελούδι, κι ας μου έβαλες κουλούρα, θα το πεις και το τραγούδι.
μου σκούρα. Κι ας με παίρνεις για γελούδι, κι ας μου έβαλες κουλούρα, θα το πεις και το τραγούδι, και το τραγούδι, και το τραγούδι. Δεν είναι αυτή απ' τις γυναίκες του σωρού, ούτε απ' αυτές που ξέρεις του γλυκού νερού. Σηκώνει παραμύθια να τις λες, αυτά που έλεγες ρε μάγκα σε πολλές. Θα τα βρεις μαζί μας κούρα, κι ας μας παίρνεις για γελούδια, κι ας μας έβαλες κουλούρα, θα μας πεις και δυο τραγούδια. Θα τα βρεις μαζί μας κούρα, κι ας μας παίρνεις για γελούδια, κι ας μας έβαλες κουλούρα, θα μας πεις, θα μας πεις. Ποιος γαυγίζει, Χριστιανέ μου? Είδα έναν εφιάλτη σε βίντεο κλιπ. Έχεις τρελαθεί τελείως. Έχεις τρελαθεί τελείως. Ευτυχώς ήταν όνειρο. Θα τα βρεις μαζί μου σκούρα. Αυτό ήταν! Αυτό ήταν! Κρυώνω, δεν έως σκεπαστώ. Κρυώνω. Για να δούμε ποια κάνει καλύτερη γέμιση. Εγώ ή εσύ, Μπεθέρα? Είπες ποια. Το είπες αυθόρμητα ή σου ξέφυγε? Είπα ποια. Αυθόρμητα, αυθόρμητα μου βρήκε. Οχ. Τι είσαι, αδερφέ? Άστα, άστα. Έχω προβλήματα με την Ελένη. Τα έχω κάνει θάλασσα. Έμαθα ότι δεν τσέκανα εγώ δώρο το κολλιέ. Θα το μάθαινε κάποια στιγμή αυτό. Ώστε μου βγήκε αυθόρμητα. Αυθόρμητα, αυθόρμητα. Πέταξε τα σκουλαρίκια που τις πήραμε στη λεκάνη. 300 ευρώ τα πήρε το καζανάκι. Τελικά δεν κάνω για σύζυγος. Γιατί νομίζεις κάνω εγώ για άντρας? Η Ελένη, τα αγόρια μου τα έχει σαν δικά τη παιδιά. Οι κόρες είναι πάνω. Οι δικοί μου πού γυρίζουν, μπορεί να μου πει? Κοπροσυλιάζουν σαν άντρας. Εγώ κάθομαι εδώ και μαγειρεύω σαν συμπεθέρα. Τους πήρε δώρα, ένα σωρό δώρα. Βιντεοκάμερες, παιχνίδια, κάτι παράξενο, δεν κατάλαβα γιατί ήταν. Δώρα. Θα ζητήσω από τον Άγιο Βασίλη να μου φέρει πούδρα και make-up. Οι δικοί μου τι δώρο θα πάρουν άραγε στα κορίτσια? Θα του πω να μου φέρει και μία μάσκαρα. Δεν του παραγγέλνει και ένα string να σου βρίσκεται? Λες. Τι να σου πω, γαϊμένε. Ποιο είναι, ποιο είναι? Από το σπίτι, από το σπίτι. Ελπίζω να είναι ο μπαμπάς, να κατάλαβε το λάθος του και να τις έδιωξε από το σπίτι. Ναι. Δεν μου λες τι δώρα πήρατε στα κορίτσια? Ακόμα δεν έχουμε. Ακόμα δεν. Γελοί, καραγκιόζδες. Η Ελένη σας πήρε ένα σωρό δώρα. Βιντεοκάμερες, παιχνίδια, ηλεκτρονικά και δεν ξέρω κάτι άλλο. Και τα κορίτσια μου γεμίσει δώρα κάτω από το δέντρο. Τσακιστείτε να τους πάρετε δώρα. Τσακιστείτε! Τι έπαθες? Κόπηκα. Είπε κάτι για οθόνη και ηλεκτρονικά, άκουσα καλά. Πολύ καλά άκουσες. Τότε να γυρίσουμε πίσω. Τι μας φταίει ο μπαμπάς και η γυναικούλα του? Και αυτή η καημένη γριούλα να περάσει μόνη τις γιορτές. Και τα κορίτσια είναι μια χαρά. Μια χαρά. Το συζητάς? Όχι, δεν το συζητώ. Τότε πάμε. Και εγώ έχω ετοιμασίες, αλλά δεν με αφήνω να φύγω. Εδώ. Σκλάβος εδώ. Μπορεί να την ψηφίσω εγώ την παπαρίγα. Ναι, τι, ούτε δώρο μου δίνουνε. Ούτε υπερορίες μου δίνουνε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, μπορεί και να μην την ψηφίσω. Θα δούμε. Ναι, μόνο. Πάρε τα και φεύγα γιατί μας τα έπρεξες. Μωράκι μου, ετοιμάσου και σου έρχομαι, έλα. Πήρες δώρο για μένα? Ναι, ρε Φώτη. Τόσα χρόνια κοντά μας, σε έχουμε σαν λιό μας. Σαν. Σαν. Έχω δει και πατεράδες που είναι σαν πατέρες. Εδώ σου είπαμε να έρθεις να φας μαζί μας, αλλά εσύ προτιμάς τις γκόμενες. Έτσι το είπα. Στη μάνα μου θα πάω. Τέτοια μέρα δεν θα την άφηνα μόνη. Μπράβο, ρε Φώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Τώρα σ' αγαπώ 10 φορές περισσότερο. Μπράβο. Άκου να δεις τι θα κάνεις. Θα πας μέσα να πάρεις τάπερ. Θα τα φουλάρεις τζατζί και τυροκαυτερή. Θα βάλεις η μελιτζανοσαλάτα. Τέτοια μελιτζανοσαλάτα δεν κάνει κανείς όπως την κάνει ο Διονύσης. Βάλε και μπαστούρμα. Όλα αυτά ταιριάζουν με ό,τι κι αν έχει μαγειρέψει η μάνα σου. Δεν μαγείρεψα αφεντικό. Είναι. Σε ίδρυμα. Αλτσχάιμερ. Αλλά είναι ευτυχισμένη με τον τρόπο της. Όλη την ώρα τραγουδάει.
Και ήθελε να γίνει στη ζωή της τραγουδίστρια. Δεν μπόρεσε. Το έχει τώρα στο μυαλό της. Έλα. Σταμάτα. Έλα. Έχει εσένα που είσαι ταϊδόνι της. Το στερνοπούλι της, ε? Δεν με γνωρίζει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάψε. Καλά Χριστούγεννα, αφεντικού. Καλά Χριστούγεννα, ρε παιδί. Φώτη! Έλα μέσα, παλικάρι μου. Τι είναι, αφεντικό? Πέρσι δεν είπες ότι πέθανε η μανούλα σου? Εκείνη την είχα σαν μάνα μου. Θες να κάνεις πρωτοχρονιά? Θέλω. Φεύγα πριν χάσω την ψυχραιμία μου. Στον κόρακα με συγκίνησε. Έχω το δικό μου το πρόβλημα. Έχω και αυτού νου. Αλήθεια, εγώ αν γεράσω πού θα πάω? Λες να με κλείσω κανένα ίδρυμα? Και ποιος θα ασχοληθεί μαζί μου? Ο αδερφός μου ή η κυρία Ελένη? Μπορεί τα νύψια μου. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει το σταυρό του. Ελάτε μέσα. Σας πω εγώ σιγά-σιγά. Περιμένετε. Ελάτε εδώ, είναι το μαζί μου. Ελάτε σιγά-σιγά. Εδώ. Περιμένετε. Πιο κοντά εσύ, έτσι. Εδώ, μπράβο. Επειδή είναι κουφή δυνατά. Πάμε. Μια ορχήστρα να πείτε καλά το θυμητέρα σου. Πρέπει να ενθουσιάστηκε. Τσ' άρεσε πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Μα τι κάνεις να φάμε πρωινό μαζί όπως κάθε μέρα? Κάτσε λίγο, Διονύση. Να τα πούμε. Πείτε κι εσείς να δούμε τι θα καταλάβετε. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Καληνημέρα, ναρκώδες κι άνοι. Ένα τόστ. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Πάμε στο θείο Σπύρο. Μόνο τους πρώτους δίνει. Να προλάβουν. Πολλοί τσιγκούνιδες οι αδερφοί Μαυροτσούκαλοι. Πολλοί τσιγκούνιδες. Μου φέρες ορχήστρα πάνω από το κεφάλι μου. Και φταίω εγώ. Πολύ γλυκούλης είσαι. Μόνο ο άντρας μου το έκανε αυτό στους μεγάλους μας έρωτες. Κάτσε να σε φιλήσω. Δεν με λυπάσαι. Κάτσε βρε να σε φιλήσω. Όχι, ναι, σου πάρκα. Βόηκα. Μπαμπά. Έλα, παιδί μου. Ένα σημείωμα για σένα. Σημείωμα. Για αυτό το άλλο τι λέει. Τι είναι αυτό τώρα? Αγαπημένα μου αδερφέ, να ξέρεις ότι σας αγαπάω όλους πάρα πολύ. Φεύγω, πάω στο Άμστερνταμ να βρω την τύχη μου. Καλές γιορτές, φιλιά σε όλους. Σπύρος. Σπύρος με ερωτηματικό. Φεύγει ο θείος Σπύρος. Ναι, αλλά θα γύρισε ένα ταξιδάκι πάλι. Δεν σας ξεφύγει τίποτα, τσιμουδιά. Μη μάθει τίποτα, Ιφηγένεια, καήκαμε. Τσιμουδιά. Και το δώρο που πήρε στο θείο? Θα το δώσει, θα γυρίσει ο θείος, εντάξει. Για να δούμε ποια νου η γέμιση την καλύτερη. Πού είναι αυτός ο μάγειρας δεκάρας? Τώρα έρχεται. Χρόνια πολλά. Έλα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Από εδώ. Χρόνια πολλά. Ελάτε και θα κρυώσουν τα φαγητά. Έλα. Έλα, αυτά είναι αλλιώς όλο τον κόσμο. Έλα, κάτσε. Θα δω να βάλτε εκεί. Πρόσεχε. Έλα, τέτοι. Πριν καθίσουμε, θα ήθελα να δώσω το δώρο μου στη γυναίκα μου. Μα τα δώρα θα τα ανταλλάξουμε μετά. Το δικό μου θέλω να το δεις τώρα. Ορίστε, άνοιξε εδώ. Για να δω. Έχει αφιέρωση. Διάβασε τι είναι.